Ενώ ζούμε σε εποχή σκληρής λιτότητας, η χώρα μας δαπανά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τους αγώνες Special Olympics. Και δεν αναφέρομαι κυρίως, Χρήστο Κόνστα, σε αυτούς καθεαυτούς τους αγώνες που καλώς τους οργανώνουμε και είναι άκρο συγκινητική διαδικασία, αλλά αυτή η σπατάλη που προηγήθηκε και αυτό που συνέβη με την τελετή έναρξης ήταν όχι απλώς προκλητικό, ήταν εξοργιστικό. Υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα εφημερίδων το Σαββατοκύριακο, από τα οποία προκύπτει ότι έχει γίνει πάρτι στην ιστορία αυτή. Αυτά ακριβώς τα δημοσιεύματα συγκεντρώσαμε τώρα, δεν διαψεύστηκαν. Και το συμπέρασμα είναι ότι τα Special Olympics στην Αθήνα κόστησαν περίπου 70 εκατομμύρια, 68,5 εκατομμύρια, διπλάσιο ποσό από ό,τι στο Δουβλίνο και τη Σαγκάη. Τώρα, διπλάσιο ποσό. Ακριβώς. Στο Δουβλίνο ήταν 30 και η Σαγκάη ήταν 36 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε τα ποσά για να πάρετε μια ιδέα. Και αυτά τα ποσά τα διάβασα νομίζω στο Έθνος Κυριακής και δεν διαψεύστηκαν. Mm-hmm. Η τεχνολογική υποστήριξη είναι 10,8 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελετές έναρξης και λήξης 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επικοινωνία και το marketing και μάλιστα είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε μια διοργάνωση που έχει εξασφαλισμένη τη μεγάλη συμμετοχή. Ακριβώς. Οι διοικητικές υπηρεσίες 11 εκατομμύρια ευρώ, 10,9 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά. Δηλαδή από το 2008 κάποιος νεαρός τώρα να παίρνει 100.000 ευρώ το χρόνο. Όχι κάποιος νεαρός, όχι κάποιος, συγγενής. Συγγενής κορυφαίους στελέχους των Special Olympics. 93.000 το χρόνο. Ναι. Ο γιος της κυρίας Δεσποτοπούλου. Έτσι, η φιλοξενία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλούμε για προκλητικά πράγματα. Φαίνεται ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα σε ποια περίοδο. Και είναι ακόμα χειρότερο, γιατί το 50% των εξόδων επρόκειτο να καλυφθεί από χορηγούς και το άλλο 50% από το κράτος. Τελικά κάποιοι χορηγοί αποχώρησαν και τώρα έχει μείνει μια μεγάλη τρύπα την οποία θα κληθεί να πληρώσει το κράτος σε μια εποχή που κόβουμε τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τις παροχές και αυτά που παίρνουν τώρα από τα ψίχουλα που παίρνουν αυτά τα άτομα που έχουν τόση ανάγκη. Ένα σύντομο σχόλιο από τον κύριο Τράγκα θέλω για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, the special party ήταν. Δηλαδή, special party. Εγώ απορώ επί των ημερών του Πασόκ και μάλιστα με μια κυβέρνηση αποφασισμένη να πατάξει τη διαφθορά, ας πούμε, και σε όλους τους τομείς να περικόψει τις πατάλες, τις αλόγιστες και να επιδείξει για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια ένα άλλο πρόσωπο ως προέκταση των κυβερνήσεων που άθροισαν αυτή την εθνική καταστροφή εδώ. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, δεν είχαν εποπτεία, δεν είχαν έλεγχο. Γιατί μένουμε στις ρητορίες, δηλαδή, κύριε Τράγκα μου. Μένουμε στις ιστορίες, κύριε Δράγκα μου. Αγαπητέ Άγιε. Έχω κάθε άνεργο στο μυαλό μου, έτσι δεν λέγαμε. Να ο άνεργος θα πληρώσει. Θα πατάξουμε τη διαφθορά, γιατί, έτσι δεν λέγαμε. Να η διαφθορά. Γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι. Πώς γίνεται σε Ελλάδα να κοστίζονται επί 2, επί 3, επί 5, επί 10 πάντοτε. Γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η κυβέρνηση εδώ προσπαθεί να πετάξει τη διαφθορά μέχρι μυελού οστών. Δηλαδή δεν έχεις καταλάβει ακόμη ότι επιβεβαίως όταν βλέπω εγώ, ας πούμε, 6,6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, η επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να επικοινωνήσει πολύ δυνατά. Γιατί το 7,7 εκατομμύρια ευρώ η τελετή έναρξης. Βεβαίως, αγαπητή κυρία Μακρύ, ακριβώς. Αδιανόητο. Ακριβώς. Και οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν την αίσθηση. Ο κύριος Παπαϊωάννου είχε πάρει 1,5 εκατομμύρια. Ότι ξεφύγανε, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, οι διοικητικές υπηρεσίες από ό,τι είδα στο τέλος, αν δούμε την κάρτα πάλι, είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια. 11. 11 εκατομμύρια. 11. 10, 11 εκατομμύρια. Πολύ δύναμη είναι εδώ. Μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Επομένως, κοιτάξτε, να δείτε και το επόμενο διάστημα. Ελπίζω ότι θα έχουμε ανάλογες πρωτοβουλίες. Θα τα πληρώσουν οι πολίτες αυτά. Είναι εντυπωσιακό, γιατί πριν από λίγο καιρό δώσαμε τους μεσογειακούς αγώνες και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά κάναμε και τους δώσαμε, γιατί ζητούσαν ένα εξωφρενικό ποσό. Είχαν υποσχεθεί η προηγούμενη διοίκηση ότι θα κάνουμε τους πιο γκλάμορους και σούπερ μεσογειακούς αγώνες. Και τους δώσαμε πίσω και καλά κάναμε αυτή την εποχή. Τώρα εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκαν αυτά τα ποσά μου. Είναι ειλικρινά αδύνατο. Δεν προλάβαμε να τα συνειδητοποιήσω. Και μια καταγγελία, κύριε Χατζηνικολάου, που είχαμε στο Real FM την ώρα που χαλούσαμε 7,7 για την έναρξη των Special Olympics, το κράτος έλεγε στους αθλητές των πανευρωπαϊκών αγώνων με ατόμων με ειδικές ανάγκες, πληρώστε τα έξοδα από την τσέπη σας, γιατί δεν έχουμε να σας δώσουμε.